ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα πάντα μαζί σου. Missions και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 100 ευρώ στην καλύτερη στοιχηματική εταιρεία από κινητό διεθνώς. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο. Με τον Ζαχίτ να γυρίζει την μπάλα προς τα πίσω. Να διορθώσω αυτό που είπαμε και νωρίτερα, ότι είναι 222 συν 92 που ανακοινώθηκαν, να δούμε τη φάση, τα κρούσματα τα σημερινά. Μάλιστα. Έχει βγει η πρώτη κίτρινη κάρτα στον Γιώργο Μερκή. Και νωρίτερα ο λόγος για τον οποίο κυτρινίστηκε ο Γιώργος Μερκής. Ζητά και περισσότερη ταχύτητα. Ο Νούχιου κέρδισε την κεφαλιά. Βγήκε ο Μπογκατίνο με το πόδι. Ο Νούχιου δεν μπόρεσε να την σταματήσει. Στην συνέχεια, ωστόσο, θα πάρει το φάουλ από το μαρκάρισμα του Σάβιτ Σέλεση. Εμείς ξαναβλέπουμε την φάση με την απομάκρυση της μπάλας από τον Μπογκατίνο και στη συνέχεια με τον Σάβιτ να κινείται προς το μέρος. Ζαχίτ σηκώνοντας την μπάλα, την έστειλε στην περιοχή. Η σέντρα, ανάποδο Παναγίνη εκεί, δεν απομακρύνεται η μπάλα. Έχει σηκωθεί το σημαίακι απέναντι. Εδώ βλέπουμε ότι ο Νούχιου, και να το αφήσουμε. Δεν έπαιξε την μπάλα ο Νούχιου, δεν πήγε σε αυτόν η μπάλα, ήταν σε αντικανονική θέση. Και ενώ γήπεδο βρίσκει μπροστά του και το ΑΠΟΕΛ τώρα. Με τον Νούχιου να υποδέχεται από αντικανονική θέση την μπάλα, υπόδειξη από τον πρώτο βοηθό. Παρά το γεγονός ότι δεν είναι στην ευθεία η κάμερα, λίγο φαίνεται να γέρνει μπροστά το σώμα του Νούχιου. Ανεβαίνει ο Γαβριήλ, ανοίγει χώρο για να πάρει τώρα την μπάλα ο Ζαχίτ. Δίπλα του είναι ο Βίλερ, θα παίξει κάθετα στην περιοχή. Ευκαιρία, θα διώξει την τελευταία στιγμή ο Ντέιβινσον. Το ΑΠΟΕΛ επιμένει με τον Βίλερ. Ενσούε. Περιμένει ο Εντογκαλά. Κρατάει ο Ενσούε και στέλνει προς το μέρος του Νούχιου. Δεν θα μπορέσει για την κεφαλιά. Η μπάλα θα καταλήξει out εδώ ο Γαβριήλ. Απομακρύνει ο Ντέιβινσον πριν ο Ανουάρ γίνει επικίνδυνος και στη συνέχεια η φάση που είδαμε με τον Ενσούε να στέλνει την παλιά προς το μέρος του Νούχιου χωρίς ωστόσο να απειληθεί ο Μποκατίνο. Ζαχίτ θα στείλει για τον Νούχιου στην περιοχή, η κεφαλιά για τον Ενσούε από κοντά ο Μποκατίνο βγαίνει στην αντεπίθεση, είναι 2-3. Ο Ηλία έχει μπει ήδη στην περιοχή του ΑΠΟΕΛ και κάνει το σουτ. Πολύ καλή άμυνα βγαίνει από τον Αρτούρ Ζόρζε. Εδώ βλέπουμε την δεύτερη με τον Ηλία και την εξαιρετική πραγματικά άμυνα από τον Αρτούρ Ζόρζε που έρχεται από πίσω και κάνει υποδειγματικό τάκλιν στέλνοντας την μπάλα να φύγει κόρνερ. Και νωρίτερα η μεγάλη ευκαιρία του ΑΠΟΕΛ με τον Ενσούε. Και να φτάνει στις δύο αντίπαλες περιοχές, να φτιάχνονται οι δύο μεγάλες ευκαιρίες οι πρώτες. Το ΑΠΟΕΛ και πάλι τώρα στην επίθεση με τον Ενσούε να έχει μεγάλη ευκαιρία τον Μποκατίνοφ να αποκρούει. Τον Νούχιου να μπαίνει στην φάση και να υποδεικνύεται σε αντικανονική θέση με τον δεξιό του οπισθοφύλακα του ΑΠΟΕΛ. Βλέπουμε την φάση. Το γύρισμα από τον Γιένσεν σημάδεψε κιόλα, κινήθηκε από αντικανονική θέση. Ως εκ της θέσεως του μάλλον απέκτησε πλεονέκτημα ο Νούχιου και υποδείχθηκε σε θέση offside ξανά και ξανά. Ξεκάθαρη ευκαιρία αυτή με τον Ενσούε. Η εκτέλεση δεν ήταν τόσο καλή. Ο Ζάκπα και κίτρινη κάρτα στον Γιόρζε. Εδώ ξανά φεύγει η μπάλα. Η δεύτερη κίνηση που κάνει είναι αν κρατούσε το αριστερό πόδι κάτω. Ο Ζαχίτ θα παίξει κοντά. Το γύρισμα στην περιοχή. Ο Ενσούε και πάλι πέφτει και αποκρούει ο Μποκατίνοφ. Δείτε εδώ τον Ενσούε με το αριστερό να κάνει το σουτ και τον Μποκατίνοφ να μην ευθυνδιάζεται παρά το γεγονός ότι έχει αρκετό κόσμο μπροστά του. Ήταν και σωστή η θέση του. Ανουάρ. Εντογκαλά. Φάουλ και πρώτη κίτρινη κάρτα για παίκτη του Εθνικού από το ΑΠΟΕΛ. Εδώ το δυνατό φάουλ πάνω στον Εντογκαλά. Οδηγίες στον Νούχιου να πιέσει ψηλά από τον Μακάρθι. Και με την πίεση χάθηκε η μπάλα, την κέρδισε ο Γαβριήλ. Το φάουλ πολύ κοντά στην περιοχή πλάγια. Εμείς ξαναβλέπουμε εδώ φάουλ από τον Κυπριανού. Χτέλεσε ο Ζαχίτ, έγινε η κεφαλιά από τον Ενσούε. Δείτε εδώ την κίνηση του εκεί στο πρώτο δοκάρι. Η κεφαλιά ήταν δύσκολο να ευστοχίσει.
Πρώτη καλή στιγμή για το Αποέλ στο δεύτερο ημίχρονο. Προλαβαίνει ο Έντο καλά και τριπλάρει πάρα πολύ ωραία τον Χριστοφή. Τρεις συμπαίκτες του περιμένουν την πάσα του. Τώρα θα στείλει την σέντρα ο Νούχιου στο πρώτο δοκάρι. Προλαβαίνει ο Μποκατίνοφ, ευκαιρία για τον Ζακίτ. Πρόλαβε και άρπαξε την μπάλα ο τερματοφύλακας του Εθνικού. Έντο καλά σημαδεύει τον Νούχιου μόλις που προλαβαίνει ο Μποκατίνοφ. Ζάκπα. Γύρισε προς τα πίσω. Μικελίτο. Παπαγεωργίου. Έκανε το σουτ πάνω από την εστία. Η πρώτη καλή στιγμή του Εθνικού στο δεύτερο ημίχρονο. Θα τον δούμε εδώ ξανά από την πάσα του Μικελίτο. Με δυνατό πλασέ ουσιαστικά προσπαθεί να οργανωθεί το Αποέλ. Κρατούν την μπάλα στην κατοχή του ή του Εθνικού με τον Παπαγεωργίου να στέλνει εκεί που είναι μόνο ο Σίλβα. Αμέσως για τον Εντογκαλά. Ο Μποκατίνοφ είναι πολύ μακριά από την εστία του. Τον βλέπει ο Εντογκαλά. Είναι ωστόσο απελπιστικά άστοχο το πλασέ που επιχειρεί. Ήταν ευκαιρία αυτή για το Αποέλ. Από τον Σίλβα αρχίζουν όλα. Βρίσκοντας την πλάτη των αμυντικών τον Εντογκαλά και τον Μποκατίνοφ εκτός θέσης δεν ήταν καλό. Γαβριήλ αποφεύγει πάρα πολύ ωραία τον Παπαγεωρίου. Πήγε να κάνει το ίδιο και με τον Σάβιτς και τα κατάφερε και πήρε το φάουλ στη συνέχεια. Βγαίνει και η κίτρινη κάρτα. Σε λίγο του λέει η αλλαγή. Ενώ εμείς ξαναβλέπουμε την ενέργεια του Γαβριήλ και το φάουλ. Κυπριανού υπό την πίεση του Εντογκαλά για να δούμε αν θα προλάβει. Ο Μποκατίνοφ πρόλαβε ο Εντογκαλά. Και στη συνέχεια ο Μποκατίνοφ απομάκρυνε. Ζαχίτ. Πολύ ωραία στον Γαβριήλ. Έδωσε ύψος την μπάλα. Πέρασε από όλους για να φτάσει στον Ενσούε. Περιμένει πίσω ο Εντογκαλά. Ο Μποκατίνοφ τώρα θα ξεκαθαρίσει την φάση για λογαριασμό του Εθνικού βγαίνοντας ο Μακάρθι. Εδώ ξαναβλέπουμε την προηγούμενη φάση. Εδώ η κόντρα. Πρόλαβε ο Μποκατίνοφ και στην συνέχεια ο Ζαχίτ βρίσκει πολύ ωραία τον Γαβριήλ. Εκεί που στέλνει την μπάλα δεν είναι κάποιος συμπαίκτης του. Κοστόφσκι. Με τον Βίλερ να έχονται οι δυο τους. Η Λία θα πέσει στο έδαφος. Συνεχίζεται, έχει σφυρίξει τώρα φάουλ υπέρ του Εθνικού. Ναι, Ανδρέα, την επιθετική του γραμμή. Εδώ η προηγούμενη φάση. Στο τέλος δόθηκε φάουλ πάνω στον Ηλία. Στο μαρκάρισμα δύο παιχτών του Αποέλ. Και βγαίνει τώρα το Αποέλ στην επίθεση. Άμυνα από τον Σάβιτς. Βίλερ. Έχει σφυρίξει και έχει βγάλει κίτρινη κάρτα στον Νούχιου ο Βασίλης Δημητρίου για το μαρκάρισμα νωρίτερα. Εμείς θα δούμε νωρίτερα τον Σάβιτς να διώχνει την μπάλα και τον Εντογκαλά στη συνέχεια να τον βρίσκει. Μάχη για την μπάλα. Ο Νούχιου έχει προηγηθεί φάουλα από τον Ντέβισον. Θα δει και αυτό στην κίτρινη κάρτα. Μερκή, Γιόρζε, Ηλία, Κωνσταντίνος Ηλία, Σάβιτς, Νούχιου και Ντέβισον. Οι παίκτες οι οποίοι έχουν αντικρίσει την κίτρινη κάρτα. Από τον Βασίλη Δημητρίου. Φάουλ από πίσω όπως βλέπετε από τον Ντέβισον. Στη μεσαία γραμμή του Εθνικού. Το φάουλ τώρα είναι επιθετικό σύμφωνα με τον Βασίλη Δημητρίου. Ο Αντζίλη ήταν πρωταγωνιστής στη φάση από πλευράς Αποέλ. Και δέχεται και κίτρινη κάρτα. Πήγε για την μπάλα αλλά στη συνέχεια βρήκε τον αντίπαλο ρυψοκίνδυνα. Ο Ζαχίτ στην εκτέλεση. Με δύναμη μπάλα, κεφαλιά προς τα πίσω στο δεύτερο δοκάρι. Δεν μπορεί ο Εφρέμ την εκτέλεση, την κεφαλιά προς τα πίσω και τον Εφρέμ ξεχασμένο στο δεύτερο δοκάρι να μην μπορεί να δώσει κατεύθυνση προς την εστία. Έχει ολοκληρωθεί ο χρόνος της καθυστέρησης. Ο Σαχάρ κέρδισε την κεφαλιά. Τέλος της αναμέτρησης. 0-0 το τελικό αποτέλεσμα. Ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα πάντα μαζί σου. Missions και 100% μόνους πρώτης κατάθεσης έως 100 ευρώ στην καλύτερη στοιχηματική εταιρεία από κινητό διεθνώς. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο.